ο Νάσος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Πού είναι? Έλα, Νάσο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα και πάλι. Ρε Σινάσο, μας πήραν από τα βραβεία Record Guinness τηλέφωνο, ναι, για τον μπέργκερ. Για το... Τι έγινε, ρε φίλε? Γρηγόρη, πες, δεν πρέπει να μπω? Όχι, μα θέλουν να μπεις. Είσαι έτοιμος να το αποδεχτείς? Νομίζω ότι έχω κάνει μια καλή προετοιμασία, θα το διαχειριστώ όπως πρέπει και αναμένω την πρόταση. Τι μπέργκερ ήταν αυτό, τι υλικά είχε, για πες μας. Ό,τι έχει η ζύμη που κάνουμε το ψωμί, απλά έκανα τον μπιφτέκι περίπου, ήταν 1700 γραμμάρια και βάλαμε ό,τι μπορούσαμε μέσα. Μαγειρεύεις όμως, έτσι. Σε βλέπω ενεργός στην κουζίνα. Πέμπτη εβδομάδα στην κουζίνα. Στην κοπέλα σου μαγειρεύεις? Αυτό είναι ένα θέμα που δεν ήθελα να το θίξεις. Νόμιζα ότι υπάρχει αλληλιατρική αλληλεγγύη, αλλά με πρόδωσες. Μπα, γιατί μόνο εγώ? Μαγειρεύεις? Μπα. Δεν τις έχω μαγειρεύσει, η αλήθεια είναι. Στα 4 χρόνια, θα δούμε τώρα. Κακός θα πω εγώ. Λοιπόν, πέμπτη εβδομάδα στην κουζίνα, τρίτη φορά υποψήφιος. Και αυτή τη φορά ακούσαμε όλοι να λες ότι ήθελες να είσαι υποψήφιος. Αυτή τη βδομάδα. Αυτή την εβδομάδα. Είχα πει, δεν είπα ότι ήθελα, κανείς δεν θέλει να είναι υποψήφιος, κακά τα ψέματα. Είχα πει όμως ότι σε περίπτωση που γίνει έτσι όπως έγινε το βέτο, ότι προφανώς θέλω να σώσω το ζευγάρι, για να μην είμαστε, μη σπάσει το ζευγάρι. Γιατί σε περίπτωση που φύγει ένας από τα δύο παιδιά, θα χάσω και εγώ την παρέα που μου απέμεινε μετά την αποχώρηση και του Κωστή. Μου είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Μου έχει κοστίσει πάρα πολύ ότι φύγει ο Κωστής. Και θα προτιμούσα, π.χ., αν ήταν να φύγει κάποιος από τα παιδιά, να φεύγα εγώ και όχι το ζευγάρι. Πάμε τώρα λίγο σοβαρά. Αυτή την εβδομάδα σε είδαμε διαφορετικό. Χαμηλή τόνη. Τι έχει συντελέσει γι' αυτό? Άλλαξαν τα παιδιά ή εσύ άλλαξες στρατηγική? Όχι, δεν είναι θέμα στρατηγικής. Είναι θέμα ότι έφυγε ο Κωστής, που για μένα ήταν η παρέα μου, όπως είπα. Με πλήγωσε πάρα πολύ όλο αυτό. Δεν περίμενα ότι θα αναπτύξω τέτοια συναισθήματα μέσα στο παιχνίδι. Έχω να λυγίσω έτσι πάρα πολλά χρόνια από χαμό συγγενικού μου προσώπου συγκεκριμένα. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έρθω σε αυτή τη θέση. Όσοι με είδανε καταλάβαν ακριβώς και όσοι με ξέρουν έχουν καταλάβει ακόμα καλύτερα. Τελικά το παιχνίδι είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται σαν τηλεθεατής. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναλέω. Είναι μακράν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχω παίξει. Νάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είπες ότι στην κοπέλα σου δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ, αλλά στο σπίτι του Big Brother 5 εβδομάδες είσαι μες στην κουζίνα. Τι άλλο κάνεις στο Big Brother που δεν κάνεις στην κανονική σου ζωή? Όσον αφορά την κοπέλα μου? Όχι, ας αφήσουμε την κοπέλα ήσυχη. Εσύ ως Νάσος. Δεν έχει τύχει να μαγειρέψω στην κοπέλα μου, για να το διευκρινίσω, διότι εργάζομαι πάρα πολύ, κάνω δύο δουλειές όπως όλοι ξέρουμε και δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο ώστε να θυσιάσω χρόνο για να μαγειρέψω. Προτιμώ να παραγγείλω κάτι, γιατί τη βλέπω και πολύ λίγο. Όσον αφορά τη ζωή μου, νομίζω ότι κάνω έξω, κάνω και εδώ σε πολύ πιο μειωμένη δραστηριότητα, γιατί δεν έχουμε ρεθίσματα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά όσο προστατευτικός είμαι στη ζωή μου έξω και θέλω οι γύρω μου να γελάνε και να περνάνε καλά, το ίδιο έχω μεταφέρει και εδώ μέσα. Αυτή είναι η στρατηγική μου. Νάσο, με έχει φάει από την αρχή η Καρολίνα, να σου κάνει ερώτηση, να σου κάνει ερώτηση. Έλα, Καρολίνα. Με χαρά, είμαι μεγάλος φαν. Έτσι. Έλα, τι κάνεις, Νάσο? Γεια σας, Καρολίνα. Θα φύγουμε να τα πείτε. Λέω ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί αυτό με το μαγείρεμα λίγο μου κάτσε, ρε παιδί μου. Πάντα βρίσκεις χρόνο για να φροντίσεις και να δώσεις μια ωραία απόλαυση στα δικά σου πρόσωπα. Οπότε ίσως και αυτό να σου είναι ένα μάθημα, ότι όταν βγεις, να έχεις αυτόν τον απαιτούμενο χρόνο να τις μαγειρεύεις. Ναι, δεν το γλιτώνω αυτό μετά γιατί, από αυτό. Γιατί 5 εβδομάδες κατά σειρά σημαίνει ότι το θέλεις, το αγαπάς, το γουστάρεις, σε φτιάχνει κλπ. Προφανώς απλά εδώ ήταν και ένα. Προφανώς απλά ήταν και ένα αναγκαίο κακό, γιατί δεν μαγειρεύει κάποιο άλλο παιδί. Δηλαδή, μαγείρευε λίγο ο Πάνος και λίγο η Ευδοκία και υπήρχε μια γκρίνια του τύπου να φάμε και κάτι διαφορετικό. Έτσι ανέλαβα κιόλας. Όπως είδαμε την πρώτη μέρα, μπήκα λάτζα, δεν πήγα να μαγειρέψω. Okay. Και σιγά σιγά είπα ότι ξέρω. Εξελίχθηκε σε σεφ. Το μπέργκερ σου πάντως θέλω να το δοκιμάσω. Άρα να υποθέσω ότι και στην Άννα μαγειρεύεις αναγκαστικά ή το κάνεις από καρδιάς? Ό,τι κάνω, το κάνω από καρδιάς. Αναγκαστικά σε μένα δεν υπάρχει σαν λέξη. Δεν μπορεί κανείς να με αναγκάσει, δόξα τω Θεώ. Πατάω πολύ καλά στα πόδια μου και η λέξη εξαναγκασμό σε μένα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου καν. Εάν παραμείνεις απόψε, θα αλλάξει κάτι, τι Νάσο θα δούμε? Νομίζω θα πάρω πάλι τα πάνω μου, γιατί όπως είπα ήταν εβδομάδα πένθους εντός εισαγωγικών, μην το θάψουμε τον άνθρωπο. Νομίζω θα πάρω πάλι τα πάνω μου. Θα ξαναείμαι δυνατός, θεωρώ. Δηλαδή θα πάρω και δύναμη σήμερα από τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς πιστεύω. Θα είναι κάτι που θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλο μπουστάρισμα, οπότε θα είμαστε πάλι στην ενεργό δράση, λίγο πιο.
πιο ενεργή από την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία, ένα πολύ μεγάλο μπουστάρισμα λοιπόν θα πάρεις και από το επόμενο βίντεο, καθώς ο Άγγελος, ο Βασίλης, η Ματούλα και ο αδερφός ο Κωνσταντίνος μίλησαν για σένα. Γορίλα, King Kong της Νέας Ιωνίας, έχεις λείψει σε όλους ρε μπαγάσα. Εύχομαι να βαστάς γερά εκεί μέσα, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Έχεις λείψει πάρα πολύ σε όλους, εννοείται αυτό. Θέλουμε να σε δούμε άμεσα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να σε βλέπουμε και νικητή. Παράκληση της μαμάς. Φάε, έχεις γίνει σαν τον Άγιο Νηστικό. Δεύτερον, σε υπεραγαπάμε όλοι. Έχεις λείψει πολύ σε όλους. Και εννοείται θέλουμε να σε δούμε νικητή πιο πολύ από το να βγει το Πασόκ κυβερνητικό κόμμα. Αδερφέ μου, καλησπέρα. Όπως κατάλαβες, είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος ως πρωτότοκος της οικογενείας, του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου και του φιλικού. Εύχομαι να είσαι καλά. Σε βλέπουμε όλοι ανελιπώς. Η απουσία σου ηχηρεί. Εμείς ακούμε καλά όμως. Υπομένουμε σε αυτή την απουσία, αλλά επιμένουμε στην παραμονή στο σπίτι. Σε αγαπάμε πολύ. Είμαστε όλοι καλά. Έχεις τα φιλιά και την αγάπη άπειρων ανθρώπων. Μου λείπεις προσωπικά πάρα πολύ και πόσο μάλλον και σε άλλους που σε λατρεύουν και μου χρωστάς κάτι πολύ σημαντικό για μας. Ένα ηχηρό κουνιούνται. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά και σκεφτόμαστε. Το συνθηματικό τι ήταν, Νάσο? Ο αδερφός μου είναι και ο καλύτερος μου φίλος. Είμαστε κάθε μέρα μαζί. Είναι μια τάκα που τη λέμε ότι όταν όλα πάνε στραβά, εμείς τη λέμε μεταξύ μας και παίρνουμε δύναμη ένας από τον άλλον. Ότι δεν μας αγγίζει τίποτα και είμαστε πάντα είμαστε το στήριγμα ένας για τον άλλον και εμείς τραβάμε και την οικογένεια. Τι κουνιέται? Τι κουνιέται, δεν θέλει να μας πει. Είναι σαν τις βάρκες, κουνιούνται, Τις βάρκες. Και η γη γυρίζει. Και... Να πω για τον Άγγελο και τη Ματούλη, αν παραμείνει, θα τους δεις στο επόμενο live. Είναι μουσικός ο αδερφός σου? Είμαστε όλοι λίγο έτσι πολύ με τη μουσική και με λύρα και τα λοιπά. Δεν είναι μουσικός, επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος. Αλλά το έχουμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε, Νάσο, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.